Είναι πολύ πλούσια η πολιτική επικαιρότητα και η προεκλογική αντιπαράθεση είναι πολύ έντονη. Όμως δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη συζήτησή μας ζητώντας σας ένα σχόλιο για δύο ζητήματα τα οποία εγώ τα θεωρώ κομβικά. Το πρώτο είναι η θλιβερή επέτειος του ολοκαυτώματος της Μαρφίν. Κύριε Τζίμα. Πρόκειται να αμφίβολα για ένα τραγικό γεγονός. Ο άδικος χάμος αυτών των συνανθρώπων μας. Και βέβαια, προφανώς πρέπει να διερευνηθεί και να διερευνούνται τέτοια περιστατικά έγκαιρα και μέχρι τέλους. Και θα έλεγα ακόμα περισσότερο, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι αυτή η θυσία, την πούμε έτσι, αυτών των εργαζόμενων αξιοποιήθηκε και εκείνη την περίοδο, ας το πούμε έτσι, για να μαυρωθούν με έναν τρόπο και οι διαδηλώσεις των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, οι οποίοι... Εκείνες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες αμαυρώθηκαν και κυρίως από αυτό αλλά και από πολλά άλλα περιστατικά, κύριε Τζίμα. Τα θυμόμαστε όλοι και δεν είναι καλή ανάμνηση. Ήθελα κυρίως όμως να πω ότι οι διαδηλώσεις αυτές που έγιναν ή γίνονταν εκείνη την περίοδο ενάντια στο πρώτο μνημόνιο και τους νόμους που το συνόδευαν είναι επίκαιρες ακόμα και σήμερα. Άλλωστε, μεγάλη πλειοψηφία των νόμων που εμπεριέχονταν στο πρώτο μνημόνιο είναι μαζί μας. Και θα ήθελα σε συνδυασμό και με το δεύτερο περιστατικό που είδαμε στο δελτίο σας να πω ότι... Αναφέρεστε στο περιστατικό της έξωσης από φαντ, από πληστηριασμό του αναπήρου στην Κρήτη. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Εξοργιστικό το γεγονός, πέραν όλων των άλλων, ότι αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται και οι δυνάμεις της αστυνομίας για να βγάλουν έναν άνθρωπο με τα χίλια προβλήματά του από το σπίτι του, ο οποίος τι κακό έκανε, δεν μπόρεσε έγκαιρα να αποπληρώσει πιθανά ένα από τα πολλά χρέη που φορτώθηκε στις πλάτες του όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια με τις πολιτικές που υλοποιήθηκαν. Από αυτή τη σκοπιά έχει ευθύνη η κυβέρνηση σήμερα, η οποία τρέχει με μεγάλη ταχύτητα αυτό το ράλι των πληστηριασμών και θα έλεγα ότι έχουν ευθύνες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που παρά τις, ας τις πω έτσι, πολλές φορές προοδευτικές, στο φαίνεστε κατά βάση αοριστολογίες που ακούμε αυτή την περίοδο προεκλογικά, επί της ουσίας στο κυβερνητικό της έργο έχει χτυπήσει αλίπητα τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Μάλιστα. Με νόμους της κυκλοφορούν τα φαντς ελεύθερα και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Με νόμους της έγινε ιδιώνυμο η κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς. Με δική της νομοθεσία θεσμοθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Η πολιτική σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, που φυσικά είναι στην ίδια κατεύθυνση, πατάει ακριβώς πάνω σε αυτή τη νομοθεσία. Γι' αυτό, αν θέλετε, λέμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ότι ο κόσμος μας ακούει, οι τηλεθεατές μας πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τους την πείρα. Την κοινή, ας την πούμε έτσι, περπατησιά που είχαν τα κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα και βέβαια, μιας που συζητάμε ήδη για τα προγράμματά τους, να δούμε και τις κοινές συνισταμένες που αν δεν τους σταματήσουμε με ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα την επόμενη των εκλογών θα βρεθούμε πάλι στην ίδια δύσκολη θέση. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, σας απίφθινε πριν καν ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος ή επιχείρησε να σας απευθύνει κάλεσμα συνεργασίας την αριστερή πλέον πολυκατοικία, γιατί και η δεξιά πολυκατοικία έχει τα προβλήματά της, ο κύριος Τσίπρας. Αντιπαρέρχομαι το νόμο του κυρίου Βαρουφάκη και το τυμβορύχος του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούμπας όμως του είπε ότι εσύ είσαι χειρότερη κυβέρνηση. Και σας, μέχρι την επόμενη. Ναι, και σας επέστρεψε τη φιλοφρόνηση ο κύριος Τσίπρας, συνιστώντας στον αρχηγό σας, στον γραμματέα σας, να διαβάσει την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εσείς γιατί αρνείστε και επιτίθεστε με τέτοια ένταση στον αριστερό κύριο Τσίπρα και στην πρόσκλησή του? Βέβαια, το πόσο σχέση έχει ο κύριος Τσίπρας με αυτό που ο κόσμος που μας ακούει εννοεί αριστερά, πρόεδρος κτλ. Είναι ένα ερώτημα. Μια πλευρά αυτού την καλύψαμε πριν συζητώντας για τους πληστηριασμούς και την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας και στη συνέχεια, στο οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω ένα σχόλιο ότι αντί να μιλάμε για ολιγορία, καλό είναι να δούμε ότι μέχρι το τέλος του 2023 ήταν προγραμματισμένοι 123.000 πληστηριασμοί που επιταχύνονται με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα θα έλεγα για να έχει καθαρό και ο τηλεθεατής μας τι επίκειται,
ότι η εξυγίανση των κόκκινων δανείων είναι από τα βασικά προαπαιτούμενα σε όλες τις εκταμιεύσεις. Και το τι εννοούμε εξυγίανση των κόκκινων δανείων, τα δείξατε κι εσείς πριν από λίγο στο ρεπορτάζ σας. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε ένα πανικό, γνωρίζει που απευθύνεται, γνωρίζει και την καθαρή θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι δηλαδή, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κολαούζει σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, ανεξάρτητα από ποια πλευρά της πολυκατοικίας του συστήματος βλέπει το παράθυρο, αριστερά ή δεξιά, δεν πρόκειται να μπει. Ωστόσο, ποιο είναι το πρόβλημά του και πού είναι ο πανικός του? Ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, έτσι τους ονομάζουν, εμείς λέμε των πολιτών που μας παρακολουθούμε σήμερα, των εργαζόμενων, που πίστεψε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, αυτούς που θα σκίζαν τα μνημόνια, αυτούς που τάζαν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα με ένα νόμο και με ένα άρθρο, σήμερα είναι απογοητευμένο και βλέπει ότι η επιλογή του εκείνη διαψεύτηκε και ψάχνεται, προβληματίζεται να δει πώς θα εκφραστεί. Αυτός ο κόσμος σήμερα απλώνει το χέρι του, τη σκέψη του προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, που βλέπει μια συνέπεια, μια αγωνιστικότητα και, να το πούμε έτσι καθαρά, μια γνήσια πολιτική θέση χωρίς ναι μεν αλλά και άλλους αστερίσκους που ακούμε αυτή την περίοδο γεγονός των προεκλογικών, ας την πούμε έτσι, δηλώσεων και συζητήσεων, οι οποίοι όλοι τάζουν, αλλά όλοι τα γράφουν στο χιόνι. Αν έρθει η ανάπτυξη, αν μας κάτσει το ζάρι όρθιο και ούτω καθεξής. Και για να κλείσω, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο γενικά με αυτή την έννοια της ανάπτυξης που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουν δημοσιευτεί μια σειρά νούμερα. Επίσημα, όχι από εμάς, τα οποία και εμείς βέβαια τα παρακολουθούμε όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι και όλα τα κόμματα. 10,6 δις ευρώ ήταν τα κέρδη 150 εταιριών εισηγμένες στα χρηματιστήρια, στο χρηματιστήριο. 3, τόσο ήταν τα κέρδη των 4 συστημικών τραπεζών που τις ανακεφαλαιοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και σήμερα δίνουμε και τα σπίτια μας. Την ίδια στιγμή ο μέσος πραγματικός μισθός, ο μέσος μισθός να το πούμε έτσι, μειώθηκε κατά 25% τα τελευταία 10-12 χρόνια και η αγοραστική δύναμη γύρω στο 7,4 με βάση την έκθεση του ΟΣΑ που βέβαια τη διαψεύδει η κυβέρνηση, αλλά και τα μισά αναλήθεια πάλι ίδιο είναι το συμπέρασμα. Ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος βογκάει, σκέφτεται πώς θα ξημερώσει αύριο. Κατάλαβα, γιατί μας το εξηγούσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σκέρτσος, αντιδρά στην εκτίμηση που καταγράφει. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό είναι να δείτε. Καταγράφει εκτίμηση, γιατί έγινε το Νοέμβριο του 2022, ενώ ήδη έχουμε τελικά στοιχεία. Δηλαδή ήδη μπορούμε να υπολογίσουμε. Για να βάζουμε στην κουβέντα όλες τις παραμέτρους. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, από το Νοέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά, αν κάποιος πάει στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερα χρήματα από ό,τι ήθελε το Νοέμβριο. Και την ίδια στιγμή ο μισθός του, αν αυξήθηκε, αυξήθηκε πάρα πολύ. Ήρθε όμως και έφυγε στο κατώτατο μισθό, δεν μπορεί να τη βγάλει. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Πέραν το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και έχει μια πολύ μεγάλη πείρα ο εργαζόμενος, ο μικρός επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Υπάρχει και το τι έρχεται. Και αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ, όλα τα κυβερνητικά προγράμματα, όλες ας πούμε έτσι οι δημόσιες εκτιμήσεις συνηγορούν ότι αν ο λαός δεν κάνει τα κουμάντα του, δεν ορθώσει την αντίστασή του, μπροστά στο νέο κύμα επίθεσης που ακολουθεί, γιατί είμαστε σε φάση επιβράδυνσης της οικονομίας, νέα κρίση είναι πιθανά πρώτων πυλών, δεν τα λέμε εμείς, μόνοι τους τα λένε τα αστικά επιτελεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι οργανισμοί, η επίθεση θα είναι μεγάλη. Αυτή η επίθεση και να ανακοπεί μπορεί με ένα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και το λαό οργανωμένο και βέβαια να μπει επιτάπητος και το πώς θα βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Γιατί καλά όλοι αυτοί που λέγαμε τσεπώνουν τα δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα στα πλαίσια της ανάπτυξης, αλλά και ο κόσμος έχει δικαίωμα να ζει σαν άνθρωπος στον 21ο αιώνα, να δουλεύει, εμείς λέμε 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαστε πίσω στο 1920, να μπορεί να απολαμβάνει ορισμένες βασικές, ας τις πούμε έτσι, βασικά δικαιώματα και να έχει να προστατεύεται τη ζωή του από όλες τις πλευρές. Το πάμε και όπου βγει,
το δοκιμάσαμε. Σήμερα πρέπει να δοκιμάσουμε το πώς θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, πώς θα θέσουμε επιτάπητος τις ανάγκες τις δικές μας, των παιδιών μας, και γι' αυτό γνήσια έκφραση στις εκλογές που έρχονται είναι η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή η ψήφος θα κάνει όλους αυτούς που μας φέρανε μέχρι εδώ πέρα να το φυσάνε και να μην κρυώνει.